Και Γιάννη Παλιούρα, νέες εικόνες από χτυπήματα στο Χάρκοβο, αλλά και εικόνες βλέπουμε τώρα από τον Independent, από το χτύπημα στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής. Ακριβώς. Με αντιδραστήρα. Ακριβώς, ενεργό αντιδραστήρα. Είναι από κάμερα στην ταράτσα του Ινστιτούτου, του κτηρίου, τσιμεντένια ταράτσα, και βλέπουμε να χτυπάει μπροστά σε κάποιες πόρτες μία ρουκέτα. Πρόκειται, όπως είπε νωρίτερα και ο Θανάσης Γκαβός, για ρουκέτα Grand. Το ότι χρησιμοποιήθηκε σε περιοχή με πυρηνικό αντιδραστήρα ενεργό τέτοιο όπλο είναι απίστευτο, δεν μπορώ να το πιστέψω, διότι είναι μηδενικής ακρίβειας και μεγάλης ισχύω ταυτόχρονα. Ευτυχώς δεν χτυπήσει ο αντιδραστήρας και μας έλεγε πριν ο Θανάσης Γκαβός, ανακοινώθηκε επίσημα, δεν υπάρχει καθόλου διαρροή αδιενέργειας. Και βλέπω τώρα ανακοίνωση του Ελιζέ, γιατί ρώτησε ο Μακρόν τον Πούτιν, ανακοίνωσε η Προεδρία η Γαλλική, ρώτησε ο Μακρόν τον Πούτιν τι θα κάνεις, γιατί χτύπησε στη Ζαπορίζια. Και απάντησε ο Πούτιν, δεν χτυπήσαμε εμείς το πυρηνικό εργοστάσιο και δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε καμία πυρηνική εγκατάσταση. Τώρα, μετά από αυτά, έχουμε νέες εικόνες από χτυπήματα στο Χάρκοβο. Ακριβώς. Πριν από λίγο είναι αυτή η εικόνα αυτή. Βλέπουμε εκτοξεύσεις αντιρροπορικών πυράβλων πάνω από το Χάρκοβο. Βλέπω να πλήττουν στόχο. Φύγανε δύο, σημαίνει ότι είναι το αντιρροπορικό σύστημα TOR. Χτυπιέται ένα στόχος και υπάρχει και βίντεο συνέχεια το οποίο δείχνει φλεγόμενα κομμάτια του στόχου αυτού να πέφτουν στο έδαφος πάνω από την πόλη. Πύραυλος. Και μάλιστα ακούστε λίγο. Πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν φυσικά ο κόσμος. Είναι ακόμα άγνωστο αν πρόκειται για αεροσκάφος της ρωσικής αεροπορίας ή για πύραυλο κρούζ που αναχαιτίστηκε και πάλι. Θα σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Παλιούρα.